Η δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ είναι πλέον γεγονός, με μεγάλη μερίδα των ιδιωτικών νοσοκομείων να εντάσσονται πλέον στο δυναμικό του συστήματος υγείας. Η πρώτη μέρα κυλήσε πολύ ομαλά. Εντάξει, ο κόσμος διστακτικός ακόμα λόγω COVID-19. Οι σημαντικότερες δυσκολίες ήταν λίγο η εξοικειώση με το σύστημα του ΓΕΣΥ. Τα τηλέφωνα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων πήραν φωτιά από τις απορίες του κοινού. Θέλουν να ενημερωθούν πώς μπορούν να έρθουν στο νοσοκομείο. Διότι έχει αλλάξει όλη η διαδικασία μιας εισαγωγής ενός ασθενού. Η υπαριθμόν ένα ερώτηση είναι η εξής. Πώς θα ενημερώνομαι για το ποια νοσηλευτήρια είναι εντός ΓΕΣΥ για την παροχή ενδονοσοκομιακής φροντίδας υγείας? Τα νοσηλευτήρια που έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΟΑΗ θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Θα μπορώ να επιλέγω ελεύθερα το νοσηλευτήριο από το οποίο θέλω να λάβω υπηρεσίες ενδονοσοκομιακής φροντίδας υγείας? Ναι, βασική αρχή του ΓΕΣΥ είναι το δικαίωμα του ασθενή να επιλέγει ελεύθερα τον παροχία της επιλογής του. Σημαντικό όμως να αναφερθεί ότι για να παρέχεται ενδονοσοκομιακή περίθαλψη εντός ΓΕΣΥ θα πρέπει το νοσηλευτήριο καθώς και ο θεράπων ιατρός να συμμετέχουν στο ΓΕΣΥ. Γι' αυτό δικαιούχος προτού λάβει την υπηρεσία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι δύο αυτές προϋποθέσεις, δηλαδή συμμετοχή στο ΓΕΣΥ του θεράποντα ιατρού και νοσηλευτηρίου, ικανοποιούνται. Ποιος θα με παραπέμπει σε νοσηλευτήριο για ενδονοσοκομιακή φροντίδα υγείας? Η παραπομπή για ενδονοσοκομιακή φροντίδα υγείας γίνεται από προσωπικούς ιατρούς και ειδικούς ιατρούς. Παραπομπή σε νοσηλευτήριο θα μπορεί να γίνεται και από ένα νοσηλευτήριο σε άλλο. Ενώ ερωτηματικό παραμένει το τι πληρώνει ο δικαιούχος για ενδονοσοκομιακή φροντίδα υγείας. Δεν υπάρχει συμπληρωμή στην ενδονοσοκομιακή περίθαλψη. Το νοσηλευτήριο μπορεί να χρεώσει τον ασθενή μόνο για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο.